Σήμερα κινδυνεύω τη ζωή μου ταξιδεύοντας μέσα στο δάσος και σκαρφαλώνοντας τους τεράστιους βράχους κυριολεκτικά μέσα στα δάση προκειμένου να βρω το πιο σπάνιο ζώο και δεν φαντάζεστε τι έγινε. Δεν το πιστεύω, παιδιά, δεν το πιστεύω. Η συγκίνηση που ένιωσα αυτή τη στιγμή βλέποντας αυτό το πλάσμα από κοντά άγγιξε την καρδιά μου αψηφώντας όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν γύρω μου, όπως για παράδειγμα ο γκρίζος λύκος. Να ξέρετε ότι το μέρος που βρίσκομαι έχει αρκετά επικίνδυνα ζώα που περιφέρονται μέσα στο δάσος και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Είναι η πρώτη φορά που θα ξεκινήσω τέτοιου είδους εξερεύνηση. Θα πρέπει να κάνουμε τρομερή ησυχία, εφόσον τα ζώα του δάσους εδώ μπορούν να σε ακούσουν πανεύκολα. Δεν ξέρω τι θα βρω, έχω τεράστια αγωνία, η καρδιά μου τρέμει, θέλω πάρα πολύ να βρω ένα ωραίο και μεγάλο ζώο και πάμε να ξεκινήσουμε αυτήν την εξερεύνηση. Ωραία φίλε, τι ησυχία είναι αυτή. Επικρατεί μια τόσο απέραντη ησυχία και καθώς ταξιδεύω μέσα στο δάσος ακόμα δεν γνωρίζω τι μέλλεται να συμβεί στη συνέχεια. Φτέρι παιδιά, αυτό το φυτό είναι πανάρχαιο. Κοιτάξτε εδώ, σκεφτείτε ότι υπήρχε από τις αρχαίες εποχές. Είναι ένα πολύ σκληροτράχυλο φυτό, μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να κοπείται πανεύκολα. Ακόμα θυμάμαι την πληγή που μου είχε δημιουργήσει και έτρεχε το αίμα σαν νερό. Μιλάμε τρομερά κοφτερό. Συνεχίζουμε την αναζήτηση. Όλοι αναρωτιέστε, εφόσον ψάχνω με τόση όρεξη, γιατί δεν μπορώ να βρω με τίποτα γκρίζο λύκο, και η απάντηση είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή όσφρηση και μπορεί να σε μυρίσει από πάρα πολύ μακριά. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα ζώα που μπορώ να τα πλησιάσω πάρα πολύ κοντά και θα δείτε στη συνέχεια τι θα συμβεί. Άγγεσαι, ακριβώς μπροστά μου υπάρχει μια πολύ περίεργη σπηλιά. Φαίνεται σαν κάποιος να την έσκαψε απ' έξω, που μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ζώο. Κοιτάξτε, είναι ακριβώς εκεί πέρα παιδιά, και οι πέτρες έχουν βγει σαν να κάποιος τις αφαίρεσε από μέσα, σαν να τις έσκαψε βασικά. Μια αναζήτηση. Κάτσε να σκαρφαλώσουμε παιδιά. Ωραία φίλες, γλιστράει κιόλας. Οι σπηλιές είναι αγαπημένες μου. Περιτώ να σας πω το πόσο γλιστράει. Εκεί είναι. Ωραία φίλε, άμα πέσω σκοτώθηκα, ε. Κοιτάξτε πως είναι κάτω, ε. Ωραία φίλε, αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρώτης όψεως φαίνεται σαν να μην υπάρχει τίποτα. Μπροστά μου, δείτε, εκεί είναι. Νόμιζα θα έχει. Τίποτα δεν έχει παιδιά, κενή είναι. Οι σπηλιές κρύβουν κινδύνους εφόσον πάρα πολλά ζώα φωλιάζουν εκεί μέσα, για παράδειγμα οι νυχτερίδες που πέφτουν και σε νάρκια αυτή την περίοδο, ωστόσο δεν βρήκα απολύτως τίποτα και απογοητεύτηκα για μία ακόμη φορά. Ωραία μάγκα μου, κοιτάξτε ύψος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε, αλλά όλο αυτό γλιστράει και άμα πέσεις εκεί κάτω, τελείωσες. Με πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να υποχωρήσω. Ο κίνδυνος σε αυτούς τους βράχους είναι ότι γλιστράνε πάρα πολύ εύκολα, οπότε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 και να κατεβούμε σιγά σιγά. Πόρε φίλε, πόρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, μιλάμε θεϊκό, ε. Έχω φτάσει στις κορυφές των βουνών. Όλο αυτό το δάσος, σκεφτείτε πόσα ζώα μπορεί να έχει. Παιδιά μιλάμε, είναι μαγικό. Δεν ξέρω, αλλά ανατριχιάζω και μόνο που βλέπω αυτό το τρομερό μέρος. Να ξέρετε παιδιά, περπατώ πάρα πολλές ώρες, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δεν έχω βρει τίποτα μέχρι τώρα, μόνο πουλάκια, οι κουφάλες είναι όλες άδειες. Ούτε δρυοκολάπτες δεν έχω δει. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Και το κακό, το χειρότερο από όλα είναι ότι σε μία ώρα ο ήλιος θα αρχίσει να πέφτει, που σημαίνει ότι θα πρέπει γρήγορα τρέχοντας. Σε αυτή τη φάση του βίντεο θέλω να σας αποκαλύψω το μεγάλο μυστικό, ότι δεν ψάχνω τυχαία, αλλά ο κεντρικός μου στόχος είναι το αγριόγιδο του Ολύμπου που έχει μετακομίσει σε αυτά τα βουνά και είναι το σπανιότερο ζώο που μπορεί να βρει κάποιος εδώ πέρα. Ο στόχος, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολος και πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δριοκολάπτης. Δριοκολάπτης, νάτος. Κάτσε. Νάτος, εκεί ήταν. Πού είναι? Έφυγε. Ο δριοκολάπτης, να ξέρετε, είναι αυτός που σκάβει τα δέντρα για να βρει διάφορα έντομα.
και έχει μπόλικους εδώ πέρα. Να ξέρετε πως ο σκοπός είναι να φτάσω σε ένα πολύ ψηλό σημείο, με σκοπό να ανακαλύψω τα πιο σπάνια ζώα, και ο δρόμος είναι αρκετός ακόμα. Η αλήθεια είναι πως η διαδρομή ήταν αρκετά δύσκολη και φτάνοντας στην κορυφή διαπίστωσα κάτι πραγματικά τρομερό! Παιδιά, έχω να ταιριάσει, φιλικά, 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 τα γριό, κάτσε, κατά γριό, όχι, θα είναι πίσω μου, κάντε ησυχία, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα σας δείξω τώρα. Είναι μητέρα με το μωράκι της ακριβώς απέναντι. Έχω ένα τριχιάς. Μάγκες, είναι η πιο συγκινητική στιγμή που έχω ζήσει σε ολόκληρη τη ζωή μου. Και όπως βλέπετε, το αγριόγιδο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και περπατάει στην πλαγιά ανενόχλητο. Δείτε πως είναι άσπρο το πρόσωπό του και καφέ το υπόλοιπο σώμα, και με πόση άνεση κινείται επάνω στον βράχο. Σκεφτείτε ότι το σημείο αυτό είναι τόσο απόκριμνο που δεν μπορεί να φτάσει ούτε άνθρωπος, ούτε λύκος, ούτε τίποτα, και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βρίσκεται ακριβώς μπροστά μου. Δεν το πιστεύω, παιδιά, δεν το πιστεύω. Τα πράγματα δεν πάνε όμως ποτέ όπως τα περιμένουμε, και ξαφνικά άκουσα θόρυβο από την πλαγιά. Περνάει κοπάδι ολόκληρο απέναντι στο βουνό. Ωρε, μάγκα. Παιδιά, παιδιά, περνάει ολόκληρο κοπάνι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Παιδιά, από μακριά μοιάζουνε με λύκους. Με λύκους, μοιάζουνε με λύκους. Μοιάζουνε με κοπάδι με λύκους. Παιδιά, 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 λες να δεν είναι λύκη. Παναγίτσα μου. Παιδιά, καθώς τα κοίταξα προσεκτικά, δεν είναι λύκη, αλλά είναι ένα κοπάδι με θηλυκά ζαρκάδια, τα οποία κινούνται πάνω στο βουνό και κρύβονται μέσα στα δέντρα, περιμένουν 5 λεπτά να περάσει λίγη ώρα και μετά ξαναβγαίνουν στους βράχους και ξανακρύβονται πάλι στα δέντρα, και αυτή την τακτική την κάνουν για να γλιτώσουν από διάφορους εχθρούς που υπάρχουν εδώ πέρα στο βουνό. Πραγματικά εκπληκτικό το πόσα ζώα έχει πίσω μου το βουνό. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να βρω και αγριόγιδα και αγριοκάτσικα και ζαρκάδια. Το μόνο που μένει είναι να δω και κανένα λύκο τώρα και να πάθουμε σοκ. Το αγριόγιδο ή αλλιώς αντιλόπι της Ελλάδας είναι ένα πανέμορφο πλάσμα που είναι φυτοφάγο και τρέφεται στις κορυφές των βουνών. Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, είναι πραγματικά ό,τι πιο εκπληκτικό μπορεί να βρει κάποιος εκεί ψηλά, και νιώθω υπερήφανος που κατάφερα και βρήκα έστω και ένα από αυτά μέσα στις κορυφές των βουνών. Όπως καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει να πέφτει η νύχτα και πρέπει οπωσδήποτε να φτάσω στο σπίτι πριν νυχτώσει. Εδώ πέρα, όπως ξέρετε, βγαίνουν λύκοι. Είναι αρκετά επικίνδυνα, εφόσον έχουμε και τις τρομακτικές ιστορίες με τα φαντάσματα που λένε εδώ στο χωριό. Τρέχω λοιπόν, και όπου φτάσει, έφτασε. Τρεχάτε, ποδαράκια μου. Τώρα ποιος είναι μάγκας, θέλω να μου πει τι ακριβώς ζώο είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο μέσα στους βράχους, και όποιος το βρει θα τον παραδεχτώ πραγματικά.